Πόσο σημαντική είναι η κατεργασία ενός χωραφιού πριν την εγκατάσταση ενός νέου αμπελώνα. Πάμε λοιπόν. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media του The Greek Vineyard. Μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το website μας στο www.thegreekvineyard.com. Τέλος, μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις, απορίες αλλά και προτάσεις για νέα επεισόδια στο thegreekvineyard@yahoo.com ή με μήνυμα στα social media. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί θεατές του The Greek Vineyard που με ρωτάτε τι πρέπει να κάνουμε πριν εγκαταστήσουμε ένα νέο αμπέλι σχετικά με το έδαφος. Άλλοι λένε ναι στο βαθύ όργωμα, άλλοι λένε ότι το βαθύ όργωμα δεν είναι καλό, άλλοι λένε ότι δεν κάνω τίποτα, άλλοι κάνουν φρέζα, άλλοι κάνουν δισκοσβάρνα. Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω τι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να κάνετε σύμφωνα με την επιστημονική μου γνώση και τη δεκαετή πλέον εμπειρία στα αμπέλια. Λοιπόν, επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να τεκμηριώνω τις απόψεις μου, βρίσκομαι μέσα σε ένα αγροτεμάχιο που πρόκειται να γίνει αμπέλι. Το συγκεκριμένο χωράφι είναι βαθιά οργωμένο. Και θεωρώ ότι αυτή η τεχνική είναι η καλύτερη τεχνική, είναι αυτή η τεχνική που βλέπετε τώρα και θα σας το αποδείξω και θα σας το τεκμηριώσω κιόλας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο έχει οργωθεί περίπου 2,5 μήνες πριν. Δηλαδή τώρα βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο μήνα, αυτό έχει γίνει λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα βρισκόμαστε σε ένα χωράφι που βλέπετε πίσω μου, το οποίο είναι οργωμένο βαθιά με μονόινο άρωτρο περίπου στα 70 εκατοστά. Πριν από περίπου 2,5-3 μήνες. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας δείξω τι καλό κάνει το μονόινο άρωτρο σε συγκεκριμένα εδάφια όπως είναι αυτά εδώ. Το έδαφος αυτό είναι αργυλοπυλώδες, είναι έδαφος το οποίο περιέχει μάργες, δηλαδή περιέχει τη λεγόμενη λαϊκά σαπόπετρα, η πέτρα η οποία σπάει ακόμα και με μια κλωτσιά, και αυτές οι μάργες δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάμε λίγο να το δούμε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μπείτε στον θαυμαστό κόσμο της αμπελουργίας. Καταρχάς, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας, το χωράφι, αλλά και σε ένα αέριο πλάνο που θα σας βάλω αμέσως, έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στο χρώμα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές συμβαίνουν για τον εξής λόγο. Περιέχει αυτή τη στιγμή ανακατεμένα στρώματα από το υπέδαφος. Φυσικά μιλάμε για το ανώτερο υπέδαφος, για τους πρώτους 60-70 πόντους, για τα πρώτα 60-70 εκατοστά. Και όπως βλέπετε υπάρχουν μεταχρωματισμοί, κυρίως ανοιχτόχρωμοι, τα οποία προέρχονται από σπασμένη μάργα, από σαπόπετρα. Τι είναι η μάργα και τι μπορεί να προκαλέσει. Δείτε λίγο εδώ. Αυτό εδώ πέρα βρίσκεται στο υπέδαφος. Μοιάζει με πέτρα, παρόλο αυτά να το πιέσω δυνατά ή το χτυπήσω, βλέπετε, διαλύεται. Θα μου πείτε είναι πρόβλημα αυτό. Για ένα νεαρό αμπέλι είναι. Δείτε πέρα, μοιάζει πολύ με πέτρα. Καλά με το πατήσω με δύναμη. Γίνεται σκόνη. Υπάρχουν σημεία που αυτές οι μάργες είναι πολύ πιο ενισχυμένες και είναι στρώματα που μπορούν να έχουν πάχος από 10 έως και 70-60 εκατοστά, πολύ χοντρές. Τι θα συμβεί αν φτάσει η ρίζα σε αυτό το στρώμα και εμείς δεν το έχουμε σπάσει με μια καλή προετοιμασία? Η απάντηση φυσικά είναι απλή. Η ρίζα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να διαπεράσει αυτό το στρώμα. Και εφόσον δεν θα μπορέσει να διαπεράσει αυτό το στρώμα, θα ξεκινήσει να κινείται πλαγίως και επιφανειακά. Και σκεφτείτε ότι έχουμε γραμμές με αποστάσεις από 2,3 μέτρα έως και 3 μέτρα, αν μιλάμε για επιτραπέζιο σταφύλι. Σε αυτή την περίπτωση θα αρχίσουν οι ρίζες να ανταγωνίζονται η μία την άλλη και το ριζικό σύστημα όλου του αμπελώνα, στο σημείο τουλάχιστον που υπάρχει μάργα, θα είναι επιπόλαιο. Θα είναι επιφανειακό και θα έχει τα εξής προβλήματα. Το πρώτο και πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν θα βρίσκει νερό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ειδικά αν μιλάμε για αμπελώνες που είναι ξηρικοί, καταλαβαίνετε ότι τα πρώτα εκατοστά του εδάφους στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Το δεύτερο και πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν θα ριζώσει καλά το αμπέλι μας για να βρει και θρεπτικά στοιχεία, αλλά και να μπορέσει να κρατηθεί. Οπότε θα είναι πιο υπηρεπές σε πλάγιους ανέμους. Ένα τρίτο και πολύ σημαντικό πρόβλημα που
Κάποιοι δεν θα το υπολογίζετε σίγουρα, είναι και το σύστημα υποστήλωσης. Ένας πάσαλος, όταν θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε είτε με βαριοπούλα, είτε με ένα υδραυλικό μηχάνημα, δεν πρόκειται να περάσει αυτή τη μάργα. Θα βρεις αυτή τη μάργα και το πιο πιθανό, αν έχετε λεπτούς πασάλους, είναι να σπάσουν οι πάσαλοι, να στραβώσουν από πάνω. Συνεπώς, θα έχετε και ένα θέμα στην εγκατάσταση των αμπελιών, το οποίο θα αφορά και τους πασάλους, αλλά και τις αντιρρίδες. Πώς λοιπόν μπορούμε να λύσουμε όλο αυτό το πρόβλημα? Με πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα βαθύ όργωμα ή τουλάχιστον ένα πολύ βαθύ καλό ρίπερ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το ρίπερ δεν κάνει την ίδια δουλειά που κάνει το όργωμα. Διότι το άρωτρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα και στην εικόνα που σας βάζω αυτή τη στιγμή, γυρνάει και το χώμα. Ανακατεύει το χώμα, οπότε σπάει όλο και περισσότερο αυτές τις μάργες. Τις μετατρέπει σε μικρότερα χαλικάκια ή ακόμα και σε χώμα. Όπως είδατε και πριν στο πλάνο, αυτή η πέτρα, ακόμα και αν τη συθλίψω με δύναμη, θα σπάσει. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό το να κάνετε μια καλή προετοιμασία με βαθιά άρρωση. Αυτό μπορεί να γίνει φυσικά με μεγάλα μηχανήματα, με μηχανήματα τα οποία ζυγίζουν τουλάχιστον 6-7 τόνους ή και περισσότερο και έχουν υποδύναμη πάνω από 150 άλογα, για να μπορέσει ένα μονόινο άρωτρο, όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα, να πάει αρκετά βαθιά. Και όταν λέμε αρκετά βαθιά, μιλάμε για τουλάχιστον 60 εκατοστά. Θέλουμε, όσο το αμπέλι είναι νεαρό, να μπορέσει η ρίζα να αναπτυχθεί γρήγορα, να ριζώσει καλά και να πάει όσο πιο βαθιά γίνεται. Η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη νερού πλέον απαιτούν βαθιά ριζικά συστήματα. Και όπως έχω αναφέρει, το ριζικό σύστημα του αμπελιού, όπως δεν γνωρίζετε οι περισσότεροι, είναι βαθύ ρίζα τα αμπέλια. Παρ' όλα αυτά, χρειάζονται χρόνο για να καταφέρουν να κάνουν βαθιά ρίζα. Δηλαδή, χρειάζονται χρόνια, όχι απλά ένα ή δύο χρόνια. Και όσο εμείς δεν προετοιμάζουμε το χώμα να είναι αφράτο και μαλακό για να εγκατασταθεί γρήγορα, ή όσο εμείς τα συνηθίζουμε σε υπερβολική άρδρευση, τότε τα αμπέλια δεν στέλνουν βαθιά ρίζα. Διότι βρίσκουν τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό που χρειάζονται επιφανειακά. Όμως το νερό είναι κάτι το οποίο αρχίζει και σπανίζει. Κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει, μπορεί να μας το περιορίσουν. Συνεπώς, καλό είναι να βοηθήσουμε τα αμπέλια να κάνουν βαθύτερο ριζικό σύστημα. Δείτε εδώ πέρα την διαφορά που έχει το έδαφος, το οποίο ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα καφέ ημιγόνιμο έδαφος περίπου στο 1,3-1,5 οργανική ουσία, και πόσο θρηματισμένοι έχουν βάλει πλέον τις απόπετρα έξω. Κοιτάξτε εδώ. Τι δουλειά κάνει το άρωτρο. Βλέπετε, διαλύεται στο χέρι μου. Παρ' όλα αυτά, αν είναι ενοποιημένη και έχει πάχος 3, 5, 7, 10 εκατοστά, καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργεί στο ριζικό σύστημα και στους πασάλους. Πρέπει να κάνουμε την άρρωση για να σπάσουμε, να ψιλοχωματίσουμε και να καταστρέψουμε αυτή εδώ την μάργα. Αυτές εδώ ουσιαστικά τις πέτρες, οι οποίες είναι ουσιαστικά σαν σάπιες, διαλύονται πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα και με μια κλωτσιά, αν δείτε εδώ, που είναι ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο, καταστρέφεται εύκολα. Οπότε ένα άρωτρο μπορεί εύκολα να μας κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο φυσικά να είναι μονόινο άρωτρο. Αν βρούμε ένα δίινο ή ένα τρίινο άρωτρο και πάλι μας κάνει τη δουλειά, καλό όμως είναι να φτάσουμε βαθιά, να φτάσουμε τουλάχιστον στα 60 εκατοστά. Επίσης, όχι υπερβολή και από την άλλη πλευρά, παιδιά. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο 1 μέτρο άρρωση, γιατί εκεί ενδέχεται να βγάλουμε άγωνο χώμα. Και το άγωνο χώμα στο επιφανειακό στρώμα δεν το θέλουμε, γιατί το αμπέλιο, όπως είπαμε, στα πρώτα του χρόνια είναι επιπολαιόριζο. Είναι ψηλά οι ρίζες, οπότε δεν θα βρει τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται. Και ένα ακόμα tip πριν κλείσει αυτό το βίντεο: πριν εγκαταστήσετε ένα νέο αμπέλι, σας συνιστώ να κάνετε εδαφολογική ανάλυση και να δείτε τι ποσότητες έχετε από φόσφορο και κάλιο. Γιατί το φόσφορο και το κάλιο, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι δυσκίνητα στοιχεία. Συνεπώς, αν έχετε έλλειψη από αυτά τα δύο βασικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα, το φόσφορο για τη ριζοβολία και το κάλιο για όλες τις λειτουργίες του φυτού, και επίσης για το πόσο αντέχει στην έλλειψη του νερού, σας συνιστώ να κάνετε τη λεγόμενη αποθήκη θρεπτικών στοιχείων, μακροστοιχείων. Αυτό πώς θα γίνει? Με προσθήκη φωσφόρου και καλίου, που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και σε καλές τιμές, πριν το βαθύ όργωμα ή αφού το οργώσετε με ένα τουλάχιστον ριπεράκι. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Διότι αυτά τα στοιχεία είναι δυσκίνητα. Και για να μπορέσουμε να τα βάλουμε τουλάχιστον από τα 0 έως τα 30 εκατοστά, θέλουν καλή ενσωμάτωση. Επιφανειακή εφαρμογή φωσφόρου και καλίου δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, διότι αυτά τα στοιχεία μένουν στην επιφάνεια του εδάφους και δεν εκπλήνονται προς τα κάτω, δεν μετακινούνται. Αυτά λοιπόν από το σημερινό σύντομο vlog για την προετοιμασία εδάφους και για το τι θεωρώ εγώ ότι είναι καλύτερο να κάνετε πριν την εγκατάσταση ενός αμπελιού. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media. Περιμένω τα σχόλιά σας σε αυτό το βίντεο. Ή αν θέλετε να μου τα στείλετε προσωπικά, μπορείτε να μου τα στείλετε με μήνυμα σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok, ή με email φυσικά στο thegreekvineyard@yahoo.com. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, εύχομαι καλές φυτεύσεις και καλή καλλιεργητική περίοδο. Να είστε όλοι καλά.